αυτό που κάνει εδώ και δύο χρόνια. Να πετάει τον μπαλάκι της πανδημίας, τον μπαλάκι των προβλημάτων στους εργαζόμενους, να κουνάει το δάκτυλο στους εργαζόμενους, ακριβώς την ίδια ώρα που η μία κυβέρνηση μετά την άλλη με την υποχρηματοδότηση έφτασαν τη δημόσια υγεία σε αυτά τα επίπεδα. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν τα εργατικά σωματεία το απόγευμα της Τετάρτης στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, διεκδικώντας κρατική επιχορήγηση για την υγεία αλλά και ενίσχυση του εθνικού συστήματος. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί και όχι μόνο. Ένας αγώνας ο οποίος στρέφεται ενάντια στο προωθούμενο νέο σύστημα υγείας, το νέο ΕΣΥ έτσι όπως ονομάστηκε, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα εγκληματικό σχέδιο που αποβλέπει στο να διαλύσει ό,τι ελάχιστο έχει απομείνει ακόμα από το δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι το ζήτημα της υγείας, το ζήτημα των νοσοκομείων, της περίθαλψης, της πρόνοιας, είναι ζητήματα που αφορούν όλους μας. Είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να παλέψουμε για να τα κρατήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο και να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Και όχι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, να μας πηγαίνουν συνεχώς από το κακό στο χειρότερο. Βρίσκονται εδώ σήμερα και οι συνάδελφοι, οι διαθέσιμοι, αυτοί που βρίσκονται στα διαθεσιμότητα, οι νοσοκομιακοί, την οποία βρήκανε μια ευκαιρία η κυβέρνηση να τους πετάξει μέσα από το δημόσιο σύστημα και να βάλει μέσα τους ιδιώτες, έτσι ώστε να λειτουργήσει το νοσοκομείο με ακόμα μεγαλύτερα ιδιωτικονομικά κριτήρια. Αποφασίσαμε να συντονίσουμε τα βήματά μας και σε αυτά τα πλαίσια καλέσαμε τη σημερινή κινητοποίηση που είναι με απόφαση του Σωματείου Εμπόρου Υπαλλήλων, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, του Σωματείου Επιστημισμού Τουρισμού, το Σωματείο Οικοδόμων, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, το Σωματείο Συνταξιούχων του Δημοσίου, επίσης και το Σωματείο των Δασκάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κάνουμε τη σημερινή κινητοποίηση για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην πολιτική της κυβέρνησης να κρατάει με υποχρηματοδότηση τα σωματεία, να δίνει ένα σκασμό λεφτά σε επιχειρηματίες και σε επενδυτές την ίδια ώρα που ο κόσμος πεθαίνει από πανδημία. Έχουν πάρει απόφαση να κλείσουν τα αγροτικά ιατρεία.